να δούμε ένα βίντεο με τις σημερινές εξελίξεις, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό και να μας πει μετά και ο Στράτος για το θέμα των φαρμάκων. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε ένα χωριό ήσυχο. Όλα αυτά ήταν τραγικά. Και η χτεσινή βραδιά και η προχτεσινή στο τμήμα. Και δεν μπορούσαν να με συνεφέρουν και με είχαν μεθυάλει οξυγόνου. Κύριε Σκουλέτη, γιατί δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την επένδυση, παρακαλώ πολύ, για ποιους λόγους? Είναι μια επένδυση η οποία από ό,τι φαίνεται δηλητηριάζει τον αέρα, το νερό, καταστρέφει το δάσος. Με δύο λόγια είναι μια περιβαλλοντοκτόνα επένδυση. Οι τέσσερις συλληφθέντες μπαίνουν στο αυτόφορο μονομελές πρωτοδικείο Πολυγύρου και αποθεώνονται. Οι ίδιες σκηνές επαναλαμβάνονται και μία ώρα αργότερα κατά την έξοδό τους. Μετά τα χθεσινά επεισόδια στην Ιερισσό, η αστυνομία βρήκε στα σπίτια των τεσσάρων κυνηγετικά όπλα, ασύρματους φορητούς πομποδέκτες και κροτίδες. Οι ύποπτοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση που βλέπετε και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στις 20 Μαρτίου. Είναι ντροπή πλέον αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει η εταιρεία, πρέπει να κλείσει τώρα. Νωρίτερα, αναβολή για τον Ιανουάριο του 2014, πήραν άλλα 4 άτομα που είχαν συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο για επεισόδια στις Κουριές. Απλά επειδή είμαστε αντιδρώντες σε αυτή την επένδυση, μας βρήκανε και μας πήρανε. Η ενδυμασία μου ήταν βερμούδα και σαγιονάρι, το οποίο είναι, πιστεύω, πολύ επικίνδυνο. Να μπορούσα να τους κάνω μεγάλη ζημιά. Και η κατηγορία δικιά μου είναι απόπειρα πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης. Όλα αυτά στον απόϊχο των χθεσινών επεισοδίων στην Ιερισσό, που πνίγηκε στα χημικά. Από το πρωί, οι κάτοικοι του χωριού μάζευαν τους κάλικες των δακρυγόνων. Το σχολείο που βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων τελούσε υποκατάληψη και οι εικόνες πολέμου που βλέπετε βρίσκονταν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει αρχές, υπάρχει μόνο εξουσία. Μετά από όλα όσα ζήσαμε, εύχομαι να μην το ζήσει κανένα άλλο παιδί στο κράτος μας. Οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που συστεγάζονται επιμένουν ότι στο σχολείο τους έπεσαν χημικά και καταγγέλουν την αστυνομία για προσαγωγές ανηλίκων. Αυτό είναι το χαρτί. Να δούνε ο Υφυπουργός Παιδείας που διαψεύδει το ότι ανέβηκα στον Πολύγυρο και το ότι έγινε προσαγωγή ανηλίκου. Μία ώρα και ένα τέταρτο εγώ ήμουν πεθαμένη έξω. Λέω τι το κάνω το παιδί τέτοια ανάκριση 17 χρονών. Οι καταγγελίες των μαθητών προκαλούν από χθες και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τάσεται ανεπιφύλακτα κατά της επένδυσης στις Κουριές και τονίζει πως όταν γίνει κυβέρνηση θα την ακυρώσει. Είναι μια επένδυση όπου είναι στον αντίποδα του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής. Είναι εις βάρος της τουριστικής ανάπτυξης, εις βάρος όποιων ήπιων αγροτικών δραστηριοτήτων υπάρχουν στην περιοχή. Τα επεισόδια προκάλεσαν τη σφοδρή αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάδη με τον εκπρόσωπο των κατοίκων Ιερισσού, Τόλη Παπαγεωργίου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τον κατηγόρησε για ακραίες δηλώσεις με μόνο στόχο να μην προχωρήσει η επένδυση. Ο κ. Παπαγεωργίου μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι που έχει κάνει κάτι δηλώσεις, ένα βίντεο τρομερές, λέγοντας ότι και να υπάρξουν νεκροί δεν πειράζει αν σωθεί η επένδυση και δεν γίνει επένδυση. Στο επίμαχο βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στη Χαλκιδική και τονίζει. Επάνω στη Χαλκιδική δεν λογαριάζουμε ούτε αν σπάσουν κεφάλια, ούτε αν πούμε στη φυλακή, ούτε αν σκοτωθούν παιδιά. Έχει δηλώσει δεν πειράζει να υπάρχουν και θύματα παιδιά. Είστε ψεύτης ανέσκυντος, γιατί έχω δηλώσει τελείως διαφορετικό πράγμα. Όλα αυτά την ώρα που οι κάτοικοι της Ιερισσού εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Κάτοικοι, γονείς και μαθητές θα συγκεντρωθούν στις 11 το πρωί του Σαββάτου μπροστά στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μαζί τους θα βρεθούν κάτοικοι από όλη την Ελλάδα προκειμένου να πραγματοποιήσουν παλαϊκό συλλαλητήριο ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, το μεσημέρι έγινε σύσκεψη στο γραφείο του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους κατοίκους, τον αστυνομικό διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και τους νομικούς εκπροσώπους της εταιρείας Χρυσού. Ο εισαγγελέας είπε πως όλες οι προανακριτικές διαδικασίες θα γίνονται στο πλαίσιο της νομιμότητας και οι κάτοικοι απάντησαν πως δεν έχουν καμία αντίρρηση να επιτρέψουν τη διαλεύκανση της υπόθεσης του εμπρισμού στο εργοτάξιο των Σκουριών. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Έχει και κυβερνητικό ρεπορτάζ από εδώ, Στράτο. Τι γίνεται με την επένδυση, η μια και την άλλη στη Θράκη, γιατί
λίγο τα πράγματα ξαναμπλέχθηκαν. Είχαμε πει και χθες, Νίκο, ότι έψαχναν στην κυβέρνηση, ψάχνουν έναν τρόπο εκτόνωσης της κατάστασης. Ξέρουν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι το όλο κλίμα όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι στρώνουμε κόκκινο χαλί για επενδύσεις. Επάνω να γίνεται το μαλευράσε. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κεδίκολου, έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία έχει την εξής είδηση, ότι η κυβέρνηση επανεξετάζει την επένδυση, την αντίστοιχη επένδυση στην Θράκη, περιμένοντας κάποια νέα στοιχεία από εμπειρογνώμονες. Ωστόσο, σε ένα δεύτερο σκέλος, λέει πως σε ό,τι αφορά στην επένδυση στο Δήμο Αριστοτέλη, αυτή θα προχωρήσει κανονικά και ότι είναι τελευταίες λεπτομέρειες για να βγουν οι άδειες. Φυσικά το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν η επένδυση της Θράκης πάει λίγο πίσω. Πάει λίγο πίσω. Ή πάει τελείως πίσω, μένει να δούμε. Ή δεν γίνεται. Εγώ ρώτησα τον κύριο Κεδίκοκλου γιατί έγινε αυτή η κίνηση σήμερα. Αυτό που μου είπε ότι είναι προφανώς ότι δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις και οι δύο. Και ότι η κυβέρνηση έκρινε από την εικόνα που έχει πως θα πρέπει να πάρει και κάποια παραπάνω στοιχεία από ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες και γνωρίζουν το θέμα για να προχωρήσει συγκεκριμένη επένδυση. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα έχει προκαλέσει και μέσα στην κυβέρνηση θέμα. Από χθες η Δημάρ το απόγευμα έχει βγει με μια πολύ επιθετική ανακοίνωση για τη στάση της αστυνομίας. Ενώ αν δεν κάνω λάθος και ο Χρήστος το ξέρει καλύτερα, και το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι η στάση της αστυνομίας δεν ήταν η ιδέουσα στην περιοχή. Και έτσι τελείως αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα περιβαλλοντικά, Νίκο. Έχει βγει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει συνδυάσει στην Ολομέλεια. Έχει βγει μια πρώτη απόφαση, αλλά αφορά τα περιφερειακά. Εκείνα αφορά δρόμους και λοιπά. Δρόμους. Είναι... Ναι, στο οδικό δίκτυο. Τώρα λοιπόν αναμένεται η δεύτερη απόφαση μετά από τις προσφυγές κατοίκων στην μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε τι θα πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Χρήστο, κάτι πήγες να πεις. Αυτό που έλεγα για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ζητούν διάλογο και όντως ο κ. Δρυβελέγκας, ο οποίος είναι και από την περιοχή, χθες μιλώντας στη Βουλή, έκανε λόγο για αυταρχική και τρομοκρατική συμπεριφορά της αστυνομίας.